απεργοποιούνται ή να γίνονται βουλευτές σε διάφορους πολιτικούς χώρους. Οι κεντρικοί δρόμοι της Πάτρας έχουν γεμίσει με πλήθος κόσμου, με αφετηρία το εργατικό κέντρο, σωματεία, συνδικάτα, ενώσεις εργαζομένων και απλοί πολίτες συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση της εργατικής πρωτομαγιάς. Ιδιαίτερα σήμερα που 135 χρόνια μετά την αιματοδομένη πρωτομαγιά του Σικάγο για το 8ωρο και τα 101 χρόνια μετά την καθιέρεση με νόμο του 8ωρου στην Ελλάδα, μια κατάκτηση που για να κατοχυρωθεί χρειάστηκαν ποτάμια αίματος και σκληροί αγώνες της τάξης μας. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να το καταργήσει. Φέρνει νόμο για την επιβολή της 10ωρης εργασίας. Εχμή του δόρατος στις φετινές κινητοποιήσεις, οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση με την κατάργηση του 8ωρου. Η οργή των εργαζομένων ξεχυλίζει. Σε λίγο δεν θα έχουμε χρόνο να δούμε τα παιδιά μας. Να ξεκουραστούμε για την επόμενη μέρα. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο να ζούμε για να δουλεύουμε. Το κέντρο της Πάτρας αποκλείστηκε. Πάνω από 4.000 κόσμου συμμετείχαν σε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Της μεγάλης πορείας προπορεύονται απορριμματοφόρα του Δήμου Πατρέων και ακολουθούν συνδικάτα και σωματεία, παρούσα και η Δημοτική Αρχή. Με τους αγώνες θα κατακτηθούν όλα τα δικαιώματα που καθυστερεί στην εργατική τάξη αυτή που κατέχουν τον πλούτο. Με μεγάλη συμμετοχή, απεργιακή κινητοποίηση στην Αθήνα, με το κέντρο της πρωτεύουσας να παραλύει. Επιχειρεί να αξιοποιήσει την πανδημία ως ευκαιρία για να επιβάλλει ό,τι πιο αντιλαϊκό, ό,τι πιο αντιδραστικό έχει φέρει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Την κατάργηση του 8ωρου. Μετά από μια δεκαετία συνεχών αντεργατικών μέτρων από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται η σημερινή κυβέρνηση να φέρει συντριπτικό πλήγμα σε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας γεμίζει κόσμο με πάνω και συνθήματα. Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχει πλήθος εργατικών σωματείων και συνδικάτων. Από τους απεργούς του Σικάγου το 1866, τους μηνεργάτες της Καλαμάτας το 1934, τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης το 1936, ο κόσμος της εργατιάς έχει πληρώσει με αίμα τους αγώνες για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Αυτό που μας μετέφεραν οι συνάδελφοι οικοδόμοι να μεταφέρουμε σήμερα στην κυβέρνηση είναι το εξής. 10 να είναι οι ώρες σας και άμα θέλετε και ευέλικτες. Ζήτω η παγκόσμια εργατική πρωτομαγιά! Με μάσκες και αποστάσεις η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα τίμησε την εργατική πρωτομαγιά, ενώ με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης πλήθος απεργών, ανέργων, νεολαίας και συνταξιούχων έφτασαν εν μέσω συνθημάτων στο λιμάνι της πόλης για κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των λιμενεργατών.